Πώς θα καταφέρουμε να τρώμε στο γραφείο μεν, να τσιμπολογούμε ή να. Όταν περνά όλη την ημέρα στο γραφείο, θα φας κακά τα ψέματα, αλλά πώς θα τα καταφέρουμε να μην παχύνουμε τρώγοντας στο γραφείο. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Είναι πολύ επικαιρό θέμα σε κάθε φάση του χρόνου. Καταρχήν, κοιτάξτε, αυτό το θέμα θέλει σε πρώτη φάση μια πολύ καλή οργάνωση. Δηλαδή, όταν δεν ξέρουμε τι θα φάμε μέσα στη μέρα ή μέσα στη εβδομάδα, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το ακριβές μας διατολόγιο. Οπότε, ένα πρώτο βήμα είναι να οργανώσουμε ποια θα είναι τα γεύματά μας. Mm-hmm. Και πάντα, θα έχετε βαρεθεί να ακούτε διατολόγους να το λένε, αλλά πάντα πρέπει να ξεκινάμε με ένα καλό πρωινό. Ναι, όχι, νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει πια. Τρώμε οι Έλληνες πρωινό ή όχι ακόμη? Θα έλεγα περισσότερο από ότι παλιά, ναι. Αλλά δεν έχουμε φτάσει στο στόχο μας ακόμη. Δηλαδή, πολλοίς κόσμος όταν κάνει δίαιτα, υιοθετεί τη συνήθεια του να τρώει πρωινό. Όταν σταματάει τη δίαιτα με διαιτολόγο, αρχίζει πάλι. Μα δεν είναι και ίδιος ο οργανισμός ο οποίος οδηγεί σε αυτό. Δηλαδή, αν έχεις συνηθίσει για κάποιο λόγο έστω το πρωινό, μετά πεινάς κάθε πρωί, δεν μπορείς να το παραλείψεις. Όντως είναι θέμα συνήθειας, αλλά άμα πάλι το παραμελήσουμε μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, πάλι μας παίρνει μπάλα και το ξεχνάμε. Και ξεπεινάμε. Οπότε, ξεπεινάμε, ναι, ναι, ναι. Και μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της εργασίας, λόγω στρες, λόγω ένταση κτλ. Πάλι ίσως σπάνια να αποζητήσουμε φαγητό και να καταφύγουμε στη λύση του τσιμπολογήματος. Δηλαδή, θα το έχετε παρατηρήσει και εσείς ότι στα γραφεία, στις μεγάλες εταιρείες, όλο και κάποιο κέρασμα θα υπάρχει. Κάποιος θα γιορτάζει, κάποιος θα φέρει κάτι. Το συζητάτε, οπότε, φεύγουν ουσιαστικά τα κουτιά με τα γλυκά, μπράβο, στα γραφεία. Μπράβο, γλυκά, έτσι σφολιατοειδή κτλ. Οπότε, ουσιαστικά, αν δεν έχουμε κάνει πρωινό, αν αυτό είναι το σνακ ή το γεύμα μας, τότε ουσιαστικά έχει χαλάσει όλη μέρα και αφού δεν έχουμε φάει τίποτα ουσιαστικό όλη τη μέρα, καταφεύγουμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο γεύμα το βράδυ. Άρα έχει πάει στράφη ολόκληρη μας. Έχουμε αναγνωρίσει όλη την ημέρα μας, δεν το συζητώ. Τρώμε ελάχιστα μέσα στη διάρκεια της μέρας στο γραφείο και κάνουμε το κεντρικό μας γεύμα, το δείπνο μας, πάρα πολύ βαρύ και πολύ αυξημένο σε θερμίδες. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να ξέρουμε? Βλέπουμε ήδη και μία κάρτα που έχει ανοίξει για τους τηλεθεατές μας. Τι πρέπει να γνωρίζουμε? Λοιπόν, καταρχήν, σωστή οργάνωση, να ξέρουμε τι θα φάμε μέσα στη βδομάδα μας, μέσα στη μέρα μας καταρχήν. Κάνουμε μικρά και συχνά γεύματα, δηλαδή φροντίζουμε μέσα στη μέρα μας να κάνουμε 5 με 6 μικρά γευματάκια. Ένα σωστό πρωινό πριν φύγουμε από τη δουλειά μας. Δύο σνακ μέσα στη μέρα, το δεκατιανό και το απογευματινό, που φροντίζουμε να είναι επιλογές όπως φρουτάκια, τα οποία μπορούμε να μεταφέρουμε, ή χυμή, φυσική χυμή. Μπορεί να είναι κάποιο γιαούρτι, κάποια μπάρα δημητριακών. Δηλαδή, πραγματάκια που μπορούμε είτε να έχουμε στο γραφείο μας σε κάποιο ψυγείο, είτε στο σιρτάρι μας. Mm-hmm. Όπως η μπάρα ή τα κρακεράκια. Από εκεί και έπειτα, το πιο δύσκολο ίσως. Δηλαδή, μπάρα, κρακεράκια, ξηρή καρπή, πρέπει να υπάρχουν σε ένα γραφείο σε ένα ράφι του γραφείου. Η παγίδα, γιατί μιλάμε για παγίδα στο γραφείο, είναι η ποσότητα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για κράκερς ή για μπάρες δημητριακών ή για ξηρούς καρπούς, θα πρέπει να ξέρουμε τι μερίδα θα φάμε. Δεν μπορούμε να φάμε 5 μπάρες σαν σνακ, θα πρέπει να φάμε μια μπαρούλα ή να φάμε 2 κράκερς, 3 ή να φάμε ένα γιαούρτι με ένα φρουτάκι. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή να προσδιορίσουμε και τη μερίδα μας. Και από εκεί πέρα το πιο δύσκολο ίσως είναι το μεσημεριανό, γιατί εκεί ο κόσμος δεν ξέρει πώς να το χειριστεί. Εκεί οι επιλογές μας είναι 3 χοντρικά. Ή να φέρουμε κάτι από το σπίτι. Τα περάκι. Μαγειρεμένο. Ναι, το η καλύτερη λύση, να υποθέσω. Ναι, γιατί επιμελούμαστε εμείς το γεύμα μας, ξέρουμε τι έχει μέσα, ξέρουμε πώς θέλουμε να το φτιάξουμε. Mm-hmm. Και όταν τρώμε απ' έξω. Όταν τρώμε απ' έξω, υπάρχουν γραφεία και εταιρείες που είτε έχουν καντίνα, εστιατόριο. Οπότε φροντίζουμε να κάνουμε μια επιλογή από εκεί που να είναι λίγο πιο μαζεμένη, να μην έχει πάρα πολύ λάδι, αλάτι κτλ. Ή παραγγέλνουμε κάτι απ' έξω, απλά φροντίζουμε και αυτό να είναι μαζεμένο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά delivery πλέον που φέρνουν σαλάτες. Mm-hmm. Λέει, εκεί πρέπει να προσέξουμε τη σος που βάζουν μέσα. Ή μια μπαγκέτα ολική άλλη, γαλοπούλα, τυρί, λαχανικά. Είναι ένα ωραίο, μικρό, μαζεμένο γεύμα που μας κρατάει κιόλας. Mm-hmm. Αν μειώσουμε τις μερίδες στο μισό, διότι τα ακούμε για μπαγκέτα, για κύριο γεύμα, με σπεριανό και λίγο. Σας φαίνεται λίγο. Μα ανησυχώ, θα καταφέρουμε να χορτάσουμε με μια μπαγκετούλα. Η διατροφή είναι. Αν παραγγείλουμε ένα γεύμα κανονικό, πόσες θερμίδες μπορεί να έχει ένα έτοιμο γεύμα? Δεν ξέρουμε, αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρουμε. Είναι ανάλογα πόσο λάδι θα βάλουν μέσα, τι άλλα υλικά, πόσο λιπαρά είναι τα άλλα υλικά, αν έχουν ζάχαρη, αν μιλάμε για κάποιο γλυκό. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το γεύμα μας με κάτι που να μας αρέσει γευστικά, για παράδειγμα, με ένα γλυκό. Θα πρέπει να είναι εξαίρεση το κανόνα. Μπορούμε να το κάνουμε σε μεμονωμένες. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να φάει ένα γλυκό το οποίο έχει αρκετές θερμιδούλες και ξέρει και ότι ουσιαστικά έχει τις θερμίδες ενός γεύματος, μπορεί να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να είναι στην καθημερινότητά του αυτό. Mm-hmm. Θα πρέπει να είναι εξαίρεση το κανόνα. Το να συνηθίσει κανείς σε κάτι υγιεινό μεν, αλλά που δεν αλλάζει. Επαναλαμβάνεται το ίδιο και το ίδιο. Μια σαλάτα με ένα ψάρι, φυλάτο κοτόπουλο ή δεν ξέρω και εγώ τι. Το να κάνετε δηλαδή αυτό που λέμε σαν δίαιτα ψητό σαλάτα, όχι, αυτό δεν είναι μια λύση. Δηλαδή, θα πρέπει να ακολουθεί ένα μεσογειακό τρόπο διατροφής.
έχεις, όπως είναι η μεσογειακή πυραμίδα. Στη βάση της διατροφής να υπάρχουν υδατάνθρακες, δηλαδή ρύζι, ζυμαρικά, ψωμί, πατάτα κτλ. Κατά προτίμηση ολικής άλυσης όπου μπορούμε. Να υπάρχουν τα όσπρια σε εβδομαδιαία βάση, τα λαδερά, δηλαδή εμείς τώρα στην Ελλάδα τα έχουμε και αυτά διαθέσιμα, οπότε θα και πρέπει. Και νομίζω ότι επιστρέφουμε σε αυτά πια τα τελευταία χρόνια. Ναι, το αποζητάμε πλέον. Ναι. Πολλοί κόσμος, πολλές νέες οικογένειες βλέπω ότι τα υιοθετούν σε συνήθεια. Θαύματα με τις δίαιτες αυτές γίνονται, δηλαδή πόσο καιρό μπορεί να, πόσα κιλά μπορεί να χάσει κάποιος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε ένα μήνα. Αν κάνει μια ισορροπημένη δίαιτα και όχι οι δίαιτες εξπρές αποτοξίνωση κτλ. Μίσω με ένα κιλό την εβδομάδα, ανάλογα όμως με τα κιλά τα οποία ξεκινάει. Δηλαδή, αν είναι ένας άνθρωπος που ήδη είναι σε φυσιολογικό βάρος και θέλει να χάσει τα 3-4 κιλά και που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, αυτά είναι ίσως τα λίγο πιο δύσκολα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας.